από την παρέμβαση του συναδέλφου του κ. Δαβάκη, παρότι δεν είναι στο θέμα συζήτηση, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα που αφορεί την ελληνική επαρχία. Θέλω να σα πω ότι η Βουλή νομοθέτησε πρόσφατα με πρωτοβουλία τη κυβέρνηση ένα νέο σύστημα μετάκληση εργατών γη, πλέον δίνοντα πενταετή άδεια παραμονή, με μέγιστη παραμονή 9 μήνε ανά έτος στη χώρα μα. Και αυτό θα λύσει οριστικά το θέμα τη μετάκληση εργατών γη και νομίζω θα παίξει και ένα καταλητικό ρόλο στη μείωση τη παράνομη μετανάστευση. Γιατί θα δώσει πλέον τη δυνατότητα σε ανθρώπου που θέλουν να έρθουν για κάποια χρόνια να δουλέψουν στη χώρα μα, να δημιουργήσουν ένα κομπόδεμα για να γυρίσουν στην πατρίδα του και να ξεκινήσουν κάτι με αισιοδοξία. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει. Ω προ το θέμα τη πλατφόρμα που λειτουργήσε το καλοκαίρι, έγινε για ένα περιορισμένο διάστημα ακριβώ για να δώσει μια ανάσα. Υπάρχουν περιορισμοί από του κανονισμού τη κοινή ζώνη Σέγγεν, στο οποίο ανήκει η χώρα μα, πρέπει να το λάβουμε απολύτω υπόψη. Αλλά θέλω να σα πω, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχει μια συζήτηση με του συναρμόδιου υπουργού, αν μπορεί να δοθεί μια μικρή παράταση, πιθανόν όχι μέχρι το διάστημα που είπατε, αλλά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα μέχρι να η νέα πενταετή άδεια παραμονή να αποκτήσει την αποδοχή από την αγορά εργασία που πιστεύω θα έχει. Ω προ το θέμα τη σημερινή συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η κατασκευή των νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών στη Λέσβο και στη Χίο, καθώ και η αναβάθμιση του κ. Φυλακίου, έρχεται σε συνέχεια τη εφαρμογή μια ολοκληρωμένη κυβερνητική πολιτική που υπηρετεί δύο στόχου. Συγκεκριμένου στόχου που σα τι έχω αναφέρει από τι αρχέ τη λειτουργία του Υπουργείου τον Ιανουάριο του 2020. Ο πρώτο στόχο μα ήταν η ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών, και αυτό έχει ήδη επιτευχθεί. Και δεύτερον, ο δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων τη κρίση στι τοπικέ κοινωνίε. Γιατί υπάρχει απόλυτο ανθρωπισμό απέναντι σε αυτού που ζητούνται άσυλο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και η απόλυτη υποχρέωση τη πολιτεία να προστατεύσει τι τοπικέ κοινωνίε, του Έλληνε πολίτε, ώστε να μην σηκώνουν δυσανάλογο βάρο όπω έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε πετύχει και στου δύο στόχου με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που σα έχω παρουσιάσει. Είπε ένα του ΣΥΡΙΖΑ τι θα χάναμε εμεί. Νομίζω ο κόσμος θυμάται τι κάνατε εσείς την περίοδο 2015-2019, τη διαφορά που υπήρχε και στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα, την οποία με επιχειρήματα και αριθμούς θα παρουσιάσω στη δευτερολογία μου. Αναφέρθηκε πάντως από τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε μια ειδική αναφορά στη Μαλακάσα 2. Σας θυμίζω ότι λόγω των έκτακτων περιστατικών του Μαρτίου του 2020, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή, υπήρξε η ανάγκη πρώτον της δημιουργίας της Μαλακάσα 2, δεύτερον της Ιντικής και τρίτον της μετακίνησης από 11 νησιά ετούν τον άσυλο προς αυτά τα δύο κέντρα. Άρα ναι, πράγματι το 2020 εφαρμόζοντας την ειδική νομοθεσία που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει και δημιουργήσει έπρεπε να κάνουμε με διαπραγμάτευση χωρί δημοσίευση αυτά τα έργα. Η Μαλακάσα 2 δεν κλείνει. Αντιθέτω, μπαίνει τώρα ο βιολογικό καθαρισμό, ε, μπαίνουν τα κοντέινε, μπαίνουν τουαλέτε και γι' αυτό έχει προσωρινά διάσει δομή, ώστε να μην γίνει κάποιο ατύχημα με τα συνεργεία που είναι μέσα. 15 Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η Μαλακάσα 2, 15 Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί και ο βιολογικό καθαρισμό τη Συντική, ο οποίο καθυστέρησε λόγω τη ε, αδειοδοτική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, διότι εκεί στη Συντική είναι περιοχή Natura. Όλα όμω πλέον γίνονται με διεθνεί διαγωνισμού. Και αυτό τόνισα σήμερα στην πρωτολογία μου. Είναι η πέμπτη φορά που η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία έρχεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή για να παρουσιάσει συγκεκριμένου φακέλου. Και οι βουλευτέ έχετε λάβει τον πλήρη φάκελο αυτών των διαγωνισμών. Άρα έχετε πλήρη εικόνα το τι διεμήφθη σε αυτό το διαγωνισμό. Γιατί, είναι πολύ ενδιαφέροντα η ερώτηση του κυρίου Μπουρνού, γιατί προβλέπουμε παραπάνω κόσμο ω δυνατότητα σε κάποιε συμβάσει. Για να μην χρειαστεί ποτέ Ξανά να γίνουν απευθεία αναθέσει στη χώρα μα στο μεταναστευτικό. Έχοντα τι συμφωνίε πλαίσιο που έχει επιλεγεί ο ανάδοχο με διεθνή διαγωνιστική διαδικασία με κλειδωμένη τιμή, αυτό να μπορεί να μα καλύψει σε οτιδήποτε περιστατικό ομιγέννητο οπουδήποτε στη χώρα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε πλέον απευθεία αναθέσει όπω είχαμε από την περίοδο 2015 στο μεταναστευτικό και σε εθνικό επίπεδο και σε δημοτικό επίπεδο. Δήμοι, περιφέρειε, όλοι κάναν απευθεία αναθέσει με νομοθεσία που είχε περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω, υπήρχε έκτακτη κατάσταση, δεν το αμφισβητώ, αλλά τώρα με τι συμφωνίε πλαίσιο που είναι το βέλτιστο εργαλείο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων, δεν θα ξαναχρειαστεί ποτέ να γίνει το ίδιο. Ω προ το θέμα τη μόρια και τη σύντηση, έχω απαντήσει στην ερώτηση, κύριε Μπουρνού. Την ίδια καταμέτρηση κάναν διεθνεί οργανισμοί, σα θυμίζω, εκείνη την περίοδο. Δεν έκανε καταμέτρηση μόνο το ελληνικό δημόσιο. Έκαναν και οι ίδιοι οι διεθνεί οργανισμοί που ήταν στο σημείο και είχαν ταυτόσιμα αποτελέσματα. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινεί. Σε μια δομή που δεν ελέγχεται, η πραγματικότητα είναι ότι η πολιτεία δεν μπορεί να ασκήσει τον ίδιο έλεγχο. Και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξετε τι νέε κλειστέ ελεγχόμενε δομέ, γιατί εκεί υπάρχει απόλυτο έλεγχο των διαμενών. Και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Ο κ. Μιχαηλίδης νομίζω, δεν άκουσε την πρωτολογία μου όταν απάντησε. Η σύμβαση ακολούθησε όλε τι νόμιμε διαγωνιστικέ διαδικασίε, έλαβε την έγκριση του ελεγκτικού συμβολίου υπό την αίρεση. Το είπα εγώ ίδιο. Τη έκδοση απόφαση επί τη αίτηση αναστολή που έχει ασκήσει ο Δήμο Χίου κατά τη κοινή υπουργική απόφαση για τη χωροθέτηση θέση θόλο. 17 Νοεμβρίου εκδικάστηκε, κύριε συνάδελφε, στο Συμβούλιο τη Επικρατεία αυτή η αίτηση. Έχει εκδοθεί ήδη όμω από τις 26 Οκτωβρίου του 2021 και θα καταθέσω στα πρακτικά αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης προσωρινής διαταγής με συγκεκριμένη συλλογιστική του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ίδιας αίτησης, η οποία προδια... θεωρεί η διοίκηση, θεωρεί η δίκηση, Άρα, ότι... Αδετρα, 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 αδετρα. Επί τη ουσία απάντησε και στην προσωρινή διαταγή αιτιολογημένα. Θα δούμε, όταν... θα δούμε εμεί θεωρούμε ότι έχει απαντήσει ήδη το Συμβούλιο τη Επικρατεία με συγκεκριμένα νομικά επιχειρήματα. Είπατε πριν, είπατε πριν για το θέμα του Δημοχείου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ το επικροτώ. Επικροτώ που το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοχείου, αφού διαφωνεί σε νομικά ζητήματα, ακολουθεί τη σωστή διαδικασία, τη δικαστική οδό, για να διεκδικήσει αυτό που κάποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο θεωρούν ότι είναι τα νόμα δικαιώματα του Δημοχείου. Είναι απολύτω υγιέ και αυτό δείχνει πόσο ορθά λειτουργεί η Δημοτική Αρχή τη Χίου η οποία πηγαίνει στα δικαστήρια εκεί που υπάρχουν κατά την άποψη κάποιων ενδείξεις ότι υπάρχουν κάποια θέματα. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκε επίσης απαντώντας σε σχόλια συναδέλφων της αξιωματικής κυρίως αντιπολίτευσης για το νέο σύμφωνο. Το νέο σύμφωνο καταρχήν βρίσκεται σε μια πολύ πρωτόλια μορφή. Ακόμα δεν έχει εγκριθεί κανένας κανονισμός του νέου συμφώνου με τον κανονισμό για τη λειτουργία τη ενία Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, που είναι διαδικαστική διαδικασία. Θεωρούμε ακόμα ότι οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέχουν πάρα πολύ από τι θέσει των χωρών πρώτη υποδοχή. Δεν είπα ότι υπάρχει αναγκαστική μεταγκατάσταση. Είπα ότι είναι απαιτούμενο από την Ελλάδα στι θέσει μα στη διαπραγμάτευση, μαζί με τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ιταλία, τον σκληρό πυρήνα των μεσογειακών χωρών, αλλά στις οποίες έρχονται και άλλες χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρώτη υποδοχής, όπω η Βουλγαρία που έχει πολλαπλασιασμό ροών φέτο, υπάρχει ισχυρή θέση για αυτό το προαπαιτούμενο στη νέα, στο νέο σύμφωνο. Ω τον Εύρο, επειδή ακούστηκαν οι φράσει πολλαπλασιασμό ή πολλαπλασιάζεται, πάμε από 700 θέσει σε 960. Αυτό δεν λέγεται πολλαπλασιασμό στα μαθηματικά. Λέγεται αύξηση 260 θέσεων. Δεν είναι πολλαπλασιασμό. Από 700 θέσει πάμε στα 960. Γιατί το κάνουμε αυτό, δεν προβλέπουμε περισσότερε ροέ. Γνωρίζουμε όμω τι έγινε στον Εύρο το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2020 και είναι θέμα μια ευνομούμενη πολιτείας να έχει τη δυνατότητα αντιμετώπιση κάποιου έκτακτου περιστατικού που μπορεί να συμβεί. Αν κάποιο εδώ μέσα είναι απόλυτα πεπισμένο ότι τα επόμενα 30 χρόνια δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κρίση στον Εύρο, μπορεί να το πει. Αλλά αυτό δεν θα είναι η στάση μια πολιτεία, η οποία σέβεται την αγωνία των ακριτών και του θωρακίζει από οποιαδήποτε πρόσκαιρη κρίση μπορεί να προκύψει. Αναβαθμίζουμε τι εγκαταστάσει, αυτό είναι κοινό αίτημα όλων. Εκεί δεν διαφώνησε κανεί για την ανάγκη να υπάρχουν σύγχρονε διοικητικέ εγκαταστάσει, ώστε να μπορούν οι υπηρεσίε ταχύτερα να διεκπεραιώνουν τα θέματα καταγραφή και τα αιτήματα ασύλου να υποβάλλονται. Σε αυτό δεν διαφωνεί κανεί. Γιατί υπάρχει μια υπόγεια διάβαση, ώστε να υπάρχει μια ενιαία περίφραξη. Είναι ένα θέμα ασφαλεία. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο πέρα από αυτό. Ε, άρα, νομίζω ότι απαντάμε και στην αγωνία των ευρυτών και απαντάμε στην πράξη, δείχνοντα του τελευταίου 18 μήνε πόσο πολύ έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να περιορίσει τι ροέ. Και βέβαια, όπω ήταν αναμενόμενο, η κριτική τη αντιπολίτευση εστίασεται και σε πολιτικά θέματα. Και προκύπτει σαφώς το ερώτημα αν η αντιπολίτευση συμφωνεί με το στόχο της ουσιαστικής μείωσης των ροών. Γιατί σύμφωνα με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ όλα έγιναν μόνα τους, όλα έγιναν λόγω πανδημίας. Την ίδια στιγμή όμως σας θυμίζω, η Ιταλία έχει φέτος αύξηση ροών 87%. Η Ισπανία έχει 19% αύξηση ροών στην υπηρετική Ισπανία και 93% στους Κανάριους νήσους. Η Βουλγαρία έχει πολλαπλασιασμό δομών ροών. Την εποχή που η χώρα μα μιλάει για πολύ μεγάλη μείωση. Άρα τίποτα δεν γίνεται μόνο του και βέβαια αυτό δεν εξυπηρετεί πολιτικά την αντιπολίτευση ότι η χώρα μας και τα νησιά μας και η ακριτική Ελλάδα αλλά και η πυρωτική χώρα μας δεν βιώνουν την κρίση που μας είχαν συνηθίσει από το 2015. Και βέβαια ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες είναι γεγονός. Είχαμε 121 δομές Σήμερα έχουμε 35. Αυτό δείχνει την ουσιαστική μείωση τη επίπτωση του μεταναστευτικού στι τοπικέ κοινωνίε, όπου πλέον οι δομέ προσφέρουν αυξημένο αίσθημα ασφάλεια, όπου στα νησιά μετακινούνται όπω είχε απαιτήσει η τοπική κοινωνία, οι δομέ εκτό αστικού ιστού. Με την αποσυμφόρηση να γίνεται πράξη σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε 36.709 διαμένοντες σε όλη τη χώρα εκ των οποίων 3.851 είναι στα νησιά μας. Έχουμε στα νησιά μας το 10,5% των ετούντων άσυλο τη όλης χώρας. Την ημέρα των εκλογών, τον Ιούλιο του 2019, ήταν στα νησιά μας 17.057 ετούντες άσυλο και θα το καταθέσω στα πρακτικά. Την ημέρα των εκλογών, συνολικά στη χώρα μας, είχαμε 82.570. 82.000 την ημέρα των εκλογών σε όλη τη χώρα, 36.000 σήμερα. Στα νησιά μας όμως τότε την ημέρα των εκλογών είχαμε το 20%. 10% έχουμε σήμερα, 20% είχαμε πει ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι ξεκάθαρο ποια πολιτική έκανε τα νησιά μας αποθήκες ψυχών. 17.000 άτομα σε εκλογές, το 20% των διαμενόντων, σήμερα 3.851, το 10% των διαμενόντων. Πάμε όμως στο τι λέει η τοπική κοινωνία, γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το τι λέει η τοπική κοινωνία. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Μουτζούρης, σε σύσκεψη με τους Δημάρχους του Βορείου Αιγαίου, πριν από δύο χρόνια, στις 4 Σεπτεμβρίου του 19 στη Μητυλίνη, διαπίστωνε και κατέγραφε τότε την επικίνδυνη κατάσταση που κατά την άποψή τους διαμορφωνόταν από την αλματώδη αύξηση που υπήρξε το 2019, ξεκίνησε στις αρχές του 2019 και πράγματι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όλοι οι παριστάμενοι, ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι, κατέλεξαν ομόφωνα στις κάτωθι θέσεις. 4 Σεπτεμβρίου του 2019. Πρώτον, την απόρριψη της δημιουργίας οποιασδήποτε άλλης νέας δομής για μετανάστες της νήσους περιφέρειας. Δηλαδή δεν θέλουμε περισσότερες δομές. Αλλά δεύτερον, στην ίδια ανακοίνωση, την άμεση μεταφορά των υφισταμένων δομών εκτός των αστικών ιστών και την οριστική διακοπή λειτουργίας των κειτ. πόλεως Σάμου, Μόριας και Βιάλ. Αυτό κάνουμε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Κλείνουμε τη Βιάλ, κλείνουμε το Μαυροβούνι, κλείσαμε το βαθύ και το παραδώσαμε στο Δήμο και πάμε τις δομές εκτός αστικού ιστού, όπως μαζί ζήτησε ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι. Ζητήρισαν επίσης την αναλογική διασπορά των προσφύγων στο σύνολο της χώρας. Και το κάναμε από 21% στο 10%, από 17.000 στα νησιά, 3.800. Ζητήσαν την άμεση αποζημίωση των κατοίκων και το κάναμε. Χρηματοδοτώντα του Δήμου, καθιερώνοντα ένα μόνιμο μηχανισμό αποζημιώσεων και απλοποιώντα τι διαδικασίε, ειδικά για τα μικρότερα ποσά. Ζητήσαν την άμεση καταγραφή, πέμπτον, και τον έλεγχο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Αυτό έχει ήδη γίνει και πολλέ περιπτώσει έχουν φτάσει στην εισαγγελία. Και έκτον και έβδομο, την αποτελεσματική φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και τη στήριξη του λιμενικού τη αστυνομία και των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο εμφανέστατα έχει ήδη συμβεί. Και μια που μιλάτε για υπερδομές. Ας δούμε την πραγματικότητα. Η υπερδομή ήταν το βαθύ που φιλοξενούσε 6.000 και 7.000 μετανάστες με άνερχο τρόπο σε καταπατημένες εκτάσεις εμβαδού περίπου 120 στρεμμάτων μέσα στην πόλη. Η υπερδομή ήταν η μόρια που έφτασε να έχει 23.000 μετανάστες σε καταπατημένες εκτάσεις 250 στρεμμάτων. Και η υπερδομή ήταν η βιάλ που είχε 6.000 μετανάστες σε πάνω από 150 στρέμματα. Άρα οι υπερδομέ υπήρξαν πριν. Οι υπερδομέ δεν είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Αντίθετα, η πολιτική μα έχει βάλει μια τάξη στα νησιά μα και πλέον έχουμε λιγότερου από 500 τη Σάμμο, λιγότερου από 500 στη λιγότερους λιγότερου από 2.500 στη Λέσβο. Και χωρί φιλοξενία σε παράπλευρου χώρου και σε διαμερίσματα στι πόλει παρά μόνο στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου. Και όπω τη Σάμο, όπου ήδη η νέα δομή μεταφέρθηκε εκτό αστικού ιστού και έκλεισε το έσχο στο βαθύ, έτσι και στη Λέσβο και στη Χίο εντό του 2022 θα δημιουργηθούν οι νέε δομέ και θα αποτελέσει οριστικά παρελθόν η Βιάλ και το Μαυροβούνι. Αλλά βέβαια και στην υπηρετική Ελλάδα η αποσυμφόρηση είναι γεγονό. Γιατί από 65.000 που είχαμε σε 115 δομέ την ημέρα των εκλογών, έχουμε σήμερα 32.000 σε 28 δομέ. Άρα, μείωση πάνω του 50% των διαμενόντων στην υπηρετική Ελλάδα και βέβαια, πολλαπλασιάστηκαν οι δομέ φιλοξενία. Εσεί, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήσασταν ούτε η ασπίδα τη Ευρώπη, ούτε η ασπίδα τη Ελλάδο. Εμεί είμαστε η ασπίδα τη Ελλάδο και αυτή είναι η υποχρέωσή μα και αυτό θα συνεχίσουμε και να κάνουμε. Και βέβαια, διαφωνίε υπάρχουν, υπάρχει μια έντονη ιδεολογική απόσταση με αυτού που αναπολούν τι αυξημένε ροέ του 2020. 15. Αναλυτικά, το κόστος λειτουργίας των νέων δομών είναι πολύ συγκεκριμένα στο φάκελο που έχει κατατεθεί και σας παρουσίασα το κόστος για την κατασκευή των χώρων φυλαξενίας ετούντων άσυλος στις δομές. Αναφέρθηκα ήδη στην πρωτολογία στη φετινή δημοσκόπηση για το 62% και σας είπα το 51% των καθήκων της Λέσβου, το 42% των χιωτών και το 77% των καθήκων της Σάμου προτιμούν μία δομή εκτός αστικού ιστού. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Θα καταθέσω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα πρακτικά δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον θα καταθέσω μια κοινή δήλωση της 1 η Ιουλίου του 2017 των δύο βουλευτών Χίου, του τότε Δημάρχου Χίου και του τότε Αντιπεριφερειάρχη Χίου που σήμερα είναι δήμαρχο Χίου. Δηλαδή, από του τέσσερι που υπογράψαμε αυτή την κοινή δήλωση, οι τρει παραμένουμε εν ενεργία. Τότε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να δημιουργήσει ένα προκεκά στου Ολύμπου. Είχαν προηγηθεί τα επεισόδια με τα ΜΑΤ στα Ταμπάκικα και ετοιμαζόταν τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να στείλει τα ΜΑΤ στου Ολύμπου. Αντί να βγω στον δρόμο, όπω κάνατε εσεί συνάδελφοι τη αξιωματική αντιπολίτευση το Φεβρουάριο του 2020 συμμετείχα σε μια κοινή σύσκεψη. Σε αυτή την κοινή σύσκεψη, λοιπόν, αποφασίστηκαν τα εξή. Εξακολουθεί και παραμένει κοινή γραμμή πλεύση και άποψη η δημιουργία στο 18 μια και μόνη συνολικά φυλασσόμενη δομή για όλου του μετανάστε και πρόσφυγε, μέσα στι οποίε θα δημιουργηθεί προκεκά κα, για του προοριζόμενου να επιστρέψουν. Δεύτερον, στη νέα δομή που θα πρέπει να σχεδιαθεί ολοκληρωμένα θα μεταφέρονται σταδιακά οι υπάρχουσε δομέ τη Σούδα και τη Βιάλ. Και τρίτον, εξακολουθούν να είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε άλλη σκέψη που έχει διατυπωθεί και δημιουργεί απροκεκά στου Ολύμπους, για να γίνει στο 18. Αυτό ακριβώ κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Αυτό που είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 17, αυτό που είχε συμφωνήσει ο Δήμαρχο το 17, αυτό ακριβώ κάνουμε σήμερα. Κάνουμε επίση. Όσοι ήταν στη Βιάλ και στη Σούδα, χιλιάδε ήταν τότε. Χιλιάδε ήταν τότε, κύριε Μιχαηλίδη, στη Βιάλ και στη Σούδα. Δεν είχετε θέσει θέμα, δεν είχατε θέσει κανένα θέμα αριθμού. Δεν είχατε θέσει, είναι στο ψήφισμα. Θα το καταθέσω. Δεν έχει, αν, είχε, αν, είχατε πει νούμερο, θα ήταν στο ψήφισμα. Δεν είναι στο ψήφισμα. Λοιπόν, επίση, ο τότε βουλευτή του Κινάλ, ο κύριο Τριαντάφυλλο, ο οποίο σήμερα είναι επικεφαλή τη αντιπολίτευση στο Δήμο Χίου, με ερώτησή του προ τη Βουλή το 2014. Επειδή τότε η δομή που υπήρχε στο Μερσινίδη δεν κάλυπτε τι ανάγκε, ζητούσε από την κυβέρνηση Σαμαρά σε άμεσε ενέργειε για την άμεση αντιμετώπιση τη κατάσταση και τη δημιουργία δομών φιλοξενία. Αυτή λοιπόν που στην... όταν ήρθε σήμερα η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, σήμερα έρχεστε και υπαναχωρείτε από τι δικέ σα θέσει. Εμεί τότε δεν λαϊκίσαμε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ το 2017 δεν βγήκα στον δρόμο. Εγώ το 2017 συμμετείχα σε σύσκεψη και είπα αυτά που σήμερα. κάνω στάσεις, παρακαλώ. Για να κρίνουμε λοιπόν την αξιοπιστία του καθενό. Και, και, και επειδή. Δεν ξέρω, ο κύριο Μιχαηλίδη ήταν μαζί μου ήταν χρυσαυγίτη. Ο κύριο Μιχαηλίδη που ήταν στη σύσκεψη μαζί μου ήταν χρυσαυγίτη. Κύριε Συνάδελφο, σα παρακαλώ, παρακαλώ. Μην παρεμβαίνετε, σα παρακαλώ. παρακαλώ. Αλλά πάμε και στα σχόλια του κυρίου Καμίνη. Πάμε στα σχόλια του κυρίου Καμίνη ο οποίο κύριο Καμίνη έχει ξεκινήσει ήδη τον προεκλογικό του αγώνα στοιχείο. Λοιπόν, βάλαμε το 2020 στόχο για 10.000 μετακαταστάσει, απελάσει και θελοντικές επιστροφέ. Πέρυσι κάναμε 11.304. Είναι στο επίσημο ενημερωτικό που έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Φέτο έχουμε κάνει. Για επιστροφέ Και έχουμε κάνει 11.304. Φέτος έχουμε κάνει 9.794, ενώ έχουμε νέες 7.242. Αναφορικά με τους 34.000 που αναφέρει το ότι είναι στη Γερμανία, αυτοί βρίσκονται στη Γερμανία βάσει του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου τη Συνθήκη του Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία εντό του χώρου Σέγγεν αυτών που είναι νόμιμοι κάτοικοι. Και νομίζω είπατε ότι κάποιοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση που δεν έχω εγώ ή είναι η ευχή σα. Πάντω η ουσία είναι ότι αυτοί μέχρι στιγμή δεν προκύπτει ότι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ω προ τι δηλώσει που είχα κάνει, συμφωνώ με όλε που είχα κάνει και ευχαριστώ που τι θυμήσατε όλε διαφώνησα με τον γεωγραφικό περιορισμό που επιβλήθηκε στη χώρα μας το 2016 όταν η Ευρώπη πήρε τα κλειδιά από την κυβέρνηση Τσίπρα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού μετά το 1 εκατομμύριο αφήξεις του 2015 το επέβαλε στη χώρα μας σε μια εποχή προσέξτε κύριε Καμίνη πια είναι η διπλή ειδοποιώς διαφορά σε μια εποχή που είχαμε πολύ αυξημένες ζωές και πολύ αργές διαδικασίες ασύλου ο συνδυασμό των τριών είναι αυτό που δημιούργησε την κρίση στα νησιά. Σήμερα που έχουμε ελάχιστο στα νησιά, αποδεικνύεται ότι όπω εμεί εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική, δεν δημιουργεί βάρο στα νησιά του Αιγαίου. Άρα, όπω σωστά θυμήσατε στην ερώτησή μου του Οκτωβρίου του 2017, ευχαριστώ κύριε Καμίλη που τα θυμίζετε όλα, ο, οι γραφειοκρατικέ διαδικασίε τη εποχή, και γι' αυτό η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία έχει κάνει δύο τροποποίησει του κώδικα ασύλου, ώστε να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα, από εκεί και πέρα πλέον αυτό δεν δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα. Αν συμφωνώ με τον γεωγραφικό περιορισμό, δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι κάτι που μα επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μιλήσατε για εγκλωβισμένου. Για, για να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Οι ροέ του 2021 στα νησιά του Αιγαίου είναι 3.386. Οι διαμένοντε είναι 3.887. Φέτος στο δεκάμινο μπήκαν 3.386 και έχουμε συνολικά στα νησιά μας 3.800. Έχουμε στα νησιά μας ροές 11 μηνών. Ο στόχος είναι να πέσει στους 6 μήνες. Άρα αυτό που λέτε για εγκλωβισμένους για χρόνια στα νησιά δεν ισχύει από τα νούμερα που σας λέω. Για τη ΣΑΜΟ που τέθηκε ένα ερώτημα για τη λειτουργία της δομής, καταρχήν υπάρχει λεωφορείο από τις 6 το πρωί κάθε ώρα από τη δομή προς την πόλη και από την πόλη προς τη δομή και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ είναι ελεύθερη είσοδος και έξοδος αυτών που δικαιούνται να βγουν, αυτοί δηλαδή που βάσει του νόμου δεν είναι σε περιορισμό. Η σύντηση και το βοήθημα δίνεται, αλλά δίνεται στους δικαιούχους. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Οι ετούντε άσυλοι είναι δικαιούχοι, οι ετούντε άσυλοι είναι δικαιούχοι, όχι αυτοί που έχουν πάρει άσυλο, ούτε αυτοί που έχουν απορριπτικέ αποφάσει και είναι υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν εντό τη προθεσμία από τη χώρα μα. Αυτοί που δικαιούνται άσυλο, είναι τούντε άσυλο, λαμβάνουν και σύντηση και θα λάβουν το βοήθημα από 1 Οκτωβρίου. Ω προ το θέμα τη κοινή λειτουργία των προκεκά με τι δομέ, δεν είναι κοινή λειτουργία, είναι διακριτή χώρη, κάτι στο οποίο έχει συμφωνήσει και η ΑΖΟ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, πρώτη φορά το ακούω σαν θέμα να το θέτετε. Υπάρχει ήδη η άποψη των αρμοδίων Ευρωπαϊκών ε, υπηρεσιών. Ω προ το θέμα των Δήμων, αναφέρθηκα για το Δημοχείου και τι είχε πει ο Δημοχείου. Για να θυμηθούμε τι είχε πει ο Δημοχείου. Είχε πει ναι, σε μικρή δομή για σύντομη παραμονή. Κάνουμε μια δομή πολύ μικρότερη του αρχικού σχεδιασμού για πράγματι γρήγορη παραμονή. Στη Μητυλίνη, όπω ξέρετε, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη λειτουργία τη νέα δομή. Να πω κλείνοντα. Να πω κλείνοντα. Να πω κλείνοντα. Ότι είναι έντονε ιδεολογικέ διαφορέ στο μεταναστευτικό, αυτό το αντιλαμβάνουμε. Αλλά στου πολίτε φαίνεται ήδη η διαφορά και αυτό επηρεάζει τη στάση και των ψηφοφόρων τη αριστερά. Κοιτώντα την περσινή δημοσκόπηση που είχε γίνει το Σεπτέμβριο του 20, το 59% των ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία συμφωνούσαν με την κατασκευή των κλειστών ελεγχόμενων δομών. Σε αντίθεση με το 16% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι το Σεπτέμβριο του 20 που είχαν την ίδια άποψη. Φέτο. Το 65% των ψηφοφόρων της Νέα Δημοκρατία συμφωνούν με τι νέε δομέ, όμω συμφωνεί και το 46,5% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 75,3% των ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ και το 56,3% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Ω προ την ελληνική λύση, νομίζω πλέον έχει βρεθεί χωρί αφήγημα, γιατί πλέον δεν έχουμε ροέ, δεν δημιουργούμε νέε δομέ, κλείνουμε δομέ και έχει μειωθεί στο μισό οι διαμένοντε στην υπηρετική Ελλάδα και κατά 76% οι διαμένοντε στα νησιά. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου θέλουν να ξεπεράσουν την κρίση. Και ομοίω τον Εύρο θέλουν να νιώσουν το αυξημένο αίσθημα ασφάλεια. Βέβαια, έχουμε τα τελευταία χρόνια αρκετέ αποδείξει τη τάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Way mean, γραμματείς και φαρισαί υποκριτές. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κύριε... από εδώ, κύριος του σχολείου σου. Ναι, κύριε ε, Πέντε δευτερόλεπτα μπορώ να έχω το λόγο να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό, αφού είμαστε σε διαδικασία επιτροπή. Και αν θέλει, μου απαντάει. Ναι. Για αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ, για το ΚΑΣ, ότι τρέχει κανονικά από 1η Οκτώβρη. Θα σα κάνουμε βέβαια και ερώτηση κοινοβουλευτική να απαντήσετε κανονικά, αλλά... Ε, δεν κηρύχθηκε ο διαγωνισμό άγωνο προ το παρόν και θα ξεκινήσει από τέλη του χρόνου. Αυτό να ρωτήσω μόνο. Για το διαγωνισμό για το ΚΑΣ δεχτήκαμε δύο προσφορές τραπεζών. Το, το ύψος του τιμήματος που ζητάγανε κρίθηκε ότι υπερβαίνει το εύλογο κόστος που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Κατά συνέπεια, δεν δώσαμε τη σύμβαση στι τράπεζε και κάναμε μια παράταση με παρόχου που ήδη μα δίνανε αυτή την υπηρεσία τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι, αν θυμάμαι καλά, το Μάρτιο του 2022, μέχ 36. μέχρι, μέχρι 30 έκτου του 2022, ώστε να πληρωθούν αυτοί και να γίνει νέο διαγωνισμό, αλλά στο οποίο θα ζητήσουμε χαμηλότερο κόστο διαχείριση από του συμμετέχοντε. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση τη Διαρκού Επιτροπή Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη με θέμα ημερήσια διάταξη, ενημέρωση των μελών τη Επιτροπή από τον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, κύριο Παναγιώτη Μηταράκη, σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφο 9 του κανονισμού τη Βουλή, σχετικά με το έργο κατασκευή περιφερειακών υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του νόμου 4375 του 2016 στην ίσο Λέσβου και στην ίσο Χίο και την αναβάθμιση Υφιστάμενη δομή στο φυλάκιο Εύρου πριν από τη σύναψη σχετική σύμβαση. Λύεται η συνεδρίαση.